Σε έξαρση βρίσκεται και η γρίπη. 8 έως τώρα οι νεκροί στην Ελλάδα, ενώ ανεμβολίαστα ήταν τα περισσότερα θύματα. Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή όλων μας και τονίζουν πως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί το επόμενο διάστημα, αφού έχουμε αρκετό δρόμο ακόμη μπροστά μας με την γρίπη να καιροφυλαχτεί. Εφέτος, επειδή έχουμε πολλά κρούσματα από τους δύο ιούς της γρίπης, τον Σάλφα, τον Ι3Ν2 και το Ι1Ν1, τα εμβόλια που εμβολιαστήκαμε μπορεί σε μερικές περιπτώσεις να μην πιάσουν, κυρίως τα μεγάλα άτομα ή σε άτομα υψηλού κινδύνου, τους καρδιοπαθείς, τους αναπνευστικούς, τους διαβητικούς, παχύσαρκους, τις έγκυες, γυναίκες και όλα αυτά τα οποία τόσο πολλές φορές τα έχουμε πει από το σταθμό σας. Αυτό δεν σημαίνει να έχουμε ανησυχία. Ήδη βρισκόμαστε για τη γρίπη σε περίοδο αρχής της κορύφωσης. Περιμένουμε τον επόμενο μήνα να κορυφωθεί σε όλη την Ελλάδα. Όπως έχετε τονίσει και εσείς, μέτρα προληπτικά, αμέσως γιατρό, απομόνωση, συμπτωματική αγωγή, τόνωση του οργανισμού και όχι με πολλές επαφές, γιατί κολλάει αυτός ο ιός σαν τον κοροναϊό και μια-δυο μέρες πριν ακόμα κάνεις πυρετό. Εφέτος έχουμε εμβολιαστεί κατά τις απόψεις με τις μελέτες που έχει κάνει το ΕΟ2, το παλιό και ελπνό. Περίπου 3 εκατομμύρια εμβόλια έχουν διατηθεί στην αγορά και έχουν εμβολιαστεί τα άτομα. Πέρσι είχαμε μόνο 2 εκατομμύρια. Ίσως γι' αυτό και λόγω του καλού καιρού πριν τα Χριστούγεννα να άργησε να έρθει η κορύφωση. Παιδιά πολλά, έχετε κάνει και ρεπορτάζ στο Καραμανδάνιο, νοσηλεύονται έτσι με γρίπη βαριά, αλλά είναι παιδιά και είναι νέα άτομα. Το ξεπερνούν. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στους ηλικιωμένους μας και στα άτομα υψηλού κινδύνου.